λίγο άγχος για πασαρέλα. Πρώτη φορά το κάνω, αλλά το έχω πάρει απόφαση, θα το καταφέρω. Αποφασισμένη η Γιάννα, όπως και τα υπόλοιπα κορίτσια που σπέβδουν να πάρουν τις θέσεις τους. Μην είστε πολύ αυστηρές. Ready? Go! Σου είχε γυαλίσει το παλτό αυτό, το θυμάμαι. Γιάννα, πολύ αυστηρά σας έχουν στην εταιρεία. Θα κάνω τα παράπονά μου στον προϊστάμενο. Για κοίτα με λίγο, εδώ πάνω είμαι. Γιάννα μου, πάρα πολύ ωραία δουλειά. Το κεφάλι είναι ολόσωστο. Πολύ ωραία καθαρά και απλά μαλλιά, ωραία και χωρίστρα τους και μου αρέσει πολύ και το μακιγιάζ σου. Υπέροχη ιδέα αυτό το παλτό. Σου πάει τόσο πολύ που είναι έτσι σαν bathrobe, σαν μπουρνούζι μπάνιου. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισο, μ' αρέσει πάρα πολύ το δερμάτινο φόρεμα, υπέροχη η tote bag και πολύ σωστή επιλογή γόβες. Μπράβο σου, πάρα πολύ καλά τα πήγες. Κρίμα όμως δεν προλάβαμε κοσμήματα. Αχ, δεν τη χόρτασα. Δώστε μου ακόμα λίγο, Γιάννα. Για πες μου τώρα, Γιάννα, πώς ήταν η πασαρέλα? Είχα λίγο άγχος στην πασαρέλα. Πρώτη φορά το κάνω, αλλά μετά τα πήγα μια χαρά. Ο τρόπος που έκανε πασαρέλα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με τρέλανε. Δεν χαμογελούσε πολύ, ήταν πολύ αυστηρή. Την τρόμαξες. Θα μπορούσε να το διασκεδάσει λίγο περισσότερο. Ας πούμε, η Κατερίνα τα έδωσε όλα. Για να δούμε πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Γιάννα. Το πανοφόρι κόστησε 69 ευρώ, το πουκάμισο 22, το φόρεμα 49, οι γόβες 69, ενώ για την τσάντα πλήρωσε 79 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 288 ευρώ και της έμειναν 62.